Ο λαός που σηκώνει το τεράστιο βάρος των θυσιών που απαιτούνται για την οικονομική ανασυγκρότηση του τόπου, για να ξανακερδίσει η Ελλάδα την υπερηφάνεια και την αυτοδυναμία της, ξέρει πολύ καλά τι θέλει. Θέλει ασφάλεια και σταθερότητα. Την βεβαιότητα ότι οι θυσίες του είναι καταμιμημένες δίκαια και πιάνουν τόπο. Ξέρω πολύ καλά πόσο μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια, η πίκρα, η πίεση που υφίστανται όλες οι ελληνικές οικογένειες, όλες οι ηλικίες. Ξέρω ότι σε κάθε σπίτι υπάρχει ένας τουλάχιστον άνεργος. Ξέρω τι σημαίνει να μην υπάρχει δουλειά στο μαγαζί. Τι σημαίνει να μειώνεται η σύνταξη. Τι σημαίνει να φοβάσαι μην χάσει τη δουλειά σου σε ηλικία που είναι δύσκολη προσαρμογή. Τι σημαίνει να νιώθει η νέα γενιά ότι έχει αδικηθεί. Ότι τα πράγματα είναι για αυτήν πολύ πιο δύσκολα. Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, μπήκε σε μια πρωτοφανή δοκιμασία. Και τώρα, με τεράστιο κόπο και κόστος, υπάρχει και πάλι ελπίδα, προοπτική επανόδου σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, προοπτική αναπλήρωσης των απολειών και αποκατάστασης των αδικιών. Ο τόπος μας έχει τεράστιες δυνατότητες που βρίσκονται μέσα στο μυαλό και τα χέρια των Ελλήνων και των Ελληνίδων, μέσα στην ίδια τη γη μας. Χρειάζεται όμως δουλειά, σχέδιο, ενότητα, σταθερότητα, ευαισθησία.